πρόσφατα και κανέναν δεν λογαριάζει ο Κιμ Γιονγκούν που ακόμη και λίγες ώρες πριν ο πλανήτης υποδεχτεί το νέο έτος προκαλεί εκτοξεύοντας βαλιστικούς πυράβλους. Σε μια τελετή με κάθε επισημότητα ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας γιόρτασε για τους νέους πυράβλους της χώρας του. Πλήθος κόσμου έσπευσε να γιορτάσει μαζί με τον σκληρό ηγέτη, ο οποίος ευχαρίστησε και συνεχάρει όσους κατασκεύασαν τους νέους πυράβλους που μπαίνουν στο βορειοκορεάτικο πλωστάσιο. Οι νέοι εκτοξευτές πυράβλων παρατάχθηκαν έξω από το κτίριο της Κεντρικής Επιτροπής του Εργατικού Κόμματος της Βορείου Κορέας. Ώρες πριν την επίδειξη των οπλικών συστημάτων, ο Κιμ Γιονγκούν φρόντισε να κάνει και τις απαραίτητες δοκιμές. Τρεις βαλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από τη Βόρεια Κορέα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων να κάνει λόγο για άσκηση βολής εκτοξευτήρα πολλαπλών πυράβλων πολύ μεγάλου μεγέθους. Ένας από αυτούς κατέπεσε στην Ιαπωνική ΑΟΣ. ΗΠΑ, Ιαπωνία και Νότιος Κορέα εκφράζουν τις ανησυχίες τους για τις πυρηνικές διαθέσεις που δείχνει ο Κιμ Γιονγκούν για τη νέα χρονιά. Νωρίτερα, ο Κιμ Γιονγκούν ηγήθηκε της μεγάλης συνάντησης του Εργατικού Κόμματος για το τέλος του έτους. Κατά τη συνάντηση, για ακόμη μια φορά τόνισε πως η χώρα του πρέπει να καταστεί πυρηνική δύναμη. Κάτι που φαίνεται να ενθουσίασε τους πολίτες του. Ο Κιμ Γιονγκούν έδωσε εντολή να μεγαλώσει το πυρηνικό πλωστάσιο της χώρας του.